Γεια σας και ο Μάρτιν. Λοιπόν, Ανατολική Αφρική, 50-60 χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα. Η κλιματική αλλαγή και η έλλειψη τροφής έχουν κάνει πολύ δύσκολη την επιβίωση για τις λίγες χιλιάδες ατόμων που ζουν εκεί και τους αναγκάζουν να εγκαταλείψουν τη γη που γεννήθηκαν. Ξεκινούν ένα ταξίδι με όπλα τους μεγάλους στο κεφάλι τους, πολέμους με τον σύγχρονο ανθρώπο και την δυνατότητα για να τη γλώσσα. Ένα ταξίδι που δίνει και σε χιλιάδες χρόνια και ολοκληρώθηκε με την κατάξυση ολόκληρου του πλανήτη. Σήμερα οι επιστήμονες ανακαλύπτουν και μελετούν τις διαδρομές αυτές μέσα από ευρήματα με μορφή απολυθωμένων οστών, πέτρινων αιχμοδωράδων κτλ. Όμως τα ευρήματα αυτά είναι σπάνια και πιθανώς δεν αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των ατόμων τα οποία δεν άφησαν ίχνη και γεγονός που κάνει πολύ δύσκολο να σχηματιστεί μια πλήρης, λεπτομερής και αντικειμενική εικόνα. Γι' αυτό τις δύο τελευταίες δεκαετίες η βιολογία ήρθε σε βοήθεια της παλαιοανθρωπολογίας, γεμίζοντας τα κενά και δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήματα γύρω από τις πρώτες μεταναστεύσεις του σύγχρονου ανθρώπου. Περίπου όλο το DNA μας, 99,9% από τα 3 δισεκατομμύρια νουκλεοειδίων που το απαρτίζουν, είναι πανομοιότυπο μεταξύ όλων των ανθρώπων. Είναι όμως εκείνο το 0,1% που μπορεί να διηγηθεί την ιστορική προέλευση του ανθρώπινου πληθυσμού πάνω στη γη. Ποιες όμως περιοχές του DNA είναι πιο κατάλληλες για τη μελέτη αυτή? Για το περισσότερο από το γονιδίωμά μας, το κληρονομούμε μισό από τον πατέρα μας και μισό από τη μητέρα μας. Κάθε και μισό αποτελεί ένα συνδυασμό του DNA όλων των προγόνων μας. Αυτή η διαδικασία ανασυνδυασμού των γονιδίων καθιστά πολύ δύσκολη τη μελέτη καταγωγής των ανθρώπων. Ευτυχώς όμως για τους γενετιστές, υπάρχουν τμήματα του γονιδιώματος τα οποία παίρνουν ατόπια από τον ένα γονέα στα παιδιά. Σε αυτά τα τμήματα ο γενετικός κώδικας αλλάζει μόνο από τυχαίες μεταλλάξεις. Ας δούμε σε ποια μέρη του DNA παίρνουν από γενιά σε γενιά αναλύωτα. Το χρωμόσωμα είναι το χρωμόσωμα που καθορίζει το φύλλο στον άνθρωπο. Ενώ όλα τα άλλα χρωμοσώματα βρίσκονται στο μόνο γαλλιακή, το ψή στου άνδρες, υπάρχει αυτό επιτρέπει στο ψή να περνά από γενιά σε γενιά αναλύοντα μέσω μιας πατρικής ανδρικής δομής γενικότητας, μεταβαλλόμενο μόνο από τη σχέση μεταβάσεις. Αν το ψή χρωμόσωμα είναι η πατρική γραμμή κληρονομικότητας, τότε το μυτοχονδριακό DNA είναι η μητρική. Το μυτοχονδριακό DNA προέρχεται μόνο από τη μητέρα, από τα μυτοχόνδρια του ωραίου που το γονιμοποιηθεί. Μια συγκεφαλή του σπερματοζωαρίου δεν έχει μυτοχόνδριο. Σχηματίζει διπλό δακτύλιο και κωδικοποιεί μόνο 37 γονίδια, που κάθε ένα από αυτά είναι πολύ ουσιώδες για κάθε γονίδια του, τόσο που ακόμα και μία δυσμενή μετάλλαξη μπορεί να αποτελέσει βαριά ζημιά. Κατά συνέπεια, οι μεταλλάξεις που παρατηρούνται και μελετώνται σε αυτά τα γονίδια δεν επηρεάζουν την ηλικία του, είναι δηλαδή ουδέτερες και η φυσική επιλογή δεν τις εξυπηρετεί. Παρατηρήθηκε ότι συσσωρεύονται με θετικά σταθερό ρυθμό όταν εξετάζονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενώ στην περιοχή HVR 1 και 2 ο ρυθμός των μεταλλάξεων είναι μεγαλύτερος 100 φορές από αυτό του DNA του πυρήνου. Η περιοχή αυτή είναι εύκολο να μελετηθεί, μιας και αποτελείται μόνο από μερικές εκατοντάδες νουκλεοειδία, σε αντίθεση με το ψή που αποτελείται από εκατομμύρια. Ο σταθερός και γρήγορος ρυθμός των μεταλλάξεων που πραγματοποιούνται στο μυτοχονδριακό DNA το καθιστούν ιδανικό για τη μελέτη πρόσφατων γενετικών αλλαγών. Οι γενετιστές, συγκρίνοντας διάφορες ανθρώπινες αλληλουχίες με ανάλογες από χιμπαζί, τα πάντα μυτοχονδριακού DNA, διαπίστωσαν ότι όλες οι ανθρώπινες έχουν σχεδόν τον ίδιο αριθμό διαφορών από αυτό του χιμπαζί και γεγονός που υποδηλώνει ότι ο ρυθμός μεταβολής του μυτοχονδριακού DNA είναι αρκετά σταθερός στο ανθρώπινο είδος. Το DNA λοιπόν μεταλλάσσεται με προβλέψιμο ρυθμό και καθορισμένο. Είναι σαν ένα ρολόι που χτυπά, αλλά και καταγράφει κάθε τύπο και μία μετάδοση. Το επόμενο βήμα ήταν να βαθμονομηθεί το μοριακό ρολόι. Αυτό έγινε υπολογίζοντας το ρυθμό των μεταλλάξεων σε άλλα είδη για τα οποία χρόνο διαφοροποίηση ίσως από το κοινό του πρόγονο είναι σαφώς προσδιορισμένος από τα βοηθώματα. Το 1987 η Ρεμπέκα Κάντ και Άλαν Γουίσον δημοσίευσαν μια έρευνα ορόσημο βασισμένη στο DNA των μυτοχονδρίων, τα οποία προέρχονται από τη μητρική γραμμή των ανθρώπων. Υπολόγισαν τις διαφορές μυτοχονδριακού DNA ανθρώπου και χιμπατζή, γνωρίζοντας ότι αυτές σωρεύτηκαν σε διάστημα 5 εκατομμυρίων χρόνων, όσο είναι δηλαδή και το διάστημα που έχουν διαφοριστεί τα δύο είδη από το κοινό του πρόγονο. Μετά, μέτρησαν τις διαφορές μυτοχονδριακού DNA μεταξύ των ανθρώπων και κατά αναλογία, υπολόγισαν ότι αυτές αντιστοιχούν σε διάστημα λιγότερο από 200.000 χρόνια. Επιβεβαίωσαν τα ευρήματά τους από μία έρευνα που έκαναν, συγκρίνοντας το DNA των ηθαγενών της Αυστραλίας με αυτό του υπόλοιπου πληθυσμού,
Και κατέληξαν ότι όλοι οι άνθρωποι από όλο τον πλανήτη φαίνονται να κατάγονται από μια Αφρικανή γυναίκα η οποία έσαρθινε από 120 με 180 χιλιάδες χρόνια τη μυτοχονδρική έρα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ήταν η πρώτη σύγχρονη γυναίκα του ανθρώπινου, η πρώτη γυναίκα του σύγχρονου ανθρώπινου είδους, ούτε ότι είχε κάποιο αναπαραγωγικό πλεονέκτημα. Απλά ευνοήθηκε από την τύχη και μόνο η απόμονη έτυχε να επιβιώσει στο πέρασμα των αιώνων. Η απόμονη των άλλων γυναικών είτε ήταν αρσενικοί, οι οποίοι δεν κλείνουν μόνο το μυτοχονδριακό DNA στην επόμενη γενιά, είτε δεν επιβίωσαν. 10 χρόνια μετά, το 1997, η ανάλυση του DNA του ψύχρωμου σώματος από τον γενετικό Spencer Wells έδειξε ότι όλοι οι σύγχρονοι άνθρωποι κατάγονται από έναν άνδρα, ο οποίος έζησε στην Αφρική πριν από 60.000 χρόνια. Όπως λοιπόν συνέβη με την Εύα, έτσι ο Αδάμ, όταν ζούσε, υπήρχαν και άλλοι σύγχρονοι του άνδρες, οι οποίοι δεν κατάφεραν όμως να φτιάξουν μια διάσπαστη γραμμή κληρονομικότητας. Μέχρι σήμερα. Σε απομακρυσμένη μεταξύ του πληθυσμού του πλανήτη μας, θα μελετήσουμε κατά πόσο το DNA του είναι διαφορετικό σήμερα, μετρώντας τις μεταλλάξεις, δηλαδή τα γενετικά σημάδια, και γνωρίζοντας το ρυθμό που αυτές συμβαίνει, τότε μπορούμε να υπολογίσουμε το πότε αποχωρήθηκε ένα πληθυσμό από τον άλλο συγγενικό του. Για παράδειγμα, ας αναλογίσουμε την πατρική γραμμή κληρονομικότητας ενό άνδρα που φέρει μία μετάλλαξη. Κάθε σύγχρονο σου, κάθε απογονό σου θα την έχει και αυτό. Όμως, μετά από ορισμένες γενιές θα παρουσιαστούν και άλλες νέες μεταλλάξεις, οι οποίες και αυτές θα κληρονομηθούν. Έτσι, στο παράδειγμά μας, μετά από 6 γενιές, θα υπάρχουν 6 συνδυασμοί γενετικών σημαδιών που ονομάζονται απλοομάδες, είναι δηλαδή ομάδες ατόμων που έχουν κοινό απλό. Υπάρχουν διάφορες έρευνες σε εξέλιξη, όπως το Genographic Project, με σκοπό να χαρτογραφεί το πώς το ανθρώπινο είδος απήχθη τον πλανήτη μας. Οι ερευνητές παίρνουν δείγμα DNA από τους αυτόχθονες κατοίκους μιας περιοχής, δηλαδή από πληθυσμούς που για μεγάλο χρονικό διάστημα ζουν στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, και αναζητούν κατάλληλες αλληλουχίες νουκλεοτιδίων που έμειναν αλληλείωτοι για πολλές γενιές, γράφοντας το DNA μια πολύπλοκη ιστορία, την οποία οι γενετικοί προσπαθούν να ερμηνεύσουν ακολουθώντας την αντίστροφα στον χρόνο. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια κατάταξη των ψωμιανών πληθυσμών σε ομάδες απλοειδών. Ανάλογα με τη συχνότητα που εμφανίζεται η κάθε ομάδα απλοειδών, φτιάχνουν χάρτες που μας δείχνουν το πιθανό δρόμο που ακολούθησαν οι αρχαίγονοι πληθυσμοί στις προϊστορικές μεταναστεύσεις. Καθώς και την πιθανή χρονική περίοδο που έγινε αυτό. Η μελέτη λοιπόν του μυτοχονδριακού DNA έκανε φανερό ότι όλοι οι μεταναστευτικοί δρόμοι έχουν την έρχη στην Αφρική. Στα ίδια αποτελέσματα, οδηγεί και η ανάλυση του ψύχρωμου σώματος. Ενώ τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνει και νεότερη μελέτη άλλων περιοχών του DNA. Συνοψίζοντας, η ανάλυση και η ταξινόμηση των μεταλλάξεων στο DNA των σύγχρονων ανθρώπων επιβεβαιώνει την κοινή καταγωγή όλων μας και δείχνουν την Ανατολική Αφρική ως τον τόπο καταγωγής μας. Ενώ ο επικισμός του πλανήτη ξεκίνησε πριν από 130.000 χρόνια και ολοκληρώθηκε πριν από 15.000 χρόνια με τον επικισμό της Αμερικής. Η ομάδα που ξεκίνησε από την Αφρική και κατέκτησε τον πλανήτη δεν έμεινε ανεπηρέαστη από το ταξίδι. Στον τροπικό, που βρισκόταν η πατρική του γη, το σκούρο δέρμα προστάτευε καλά από τις βλάβες που μπορούσε να προκαλέσει περίοδες ακτινοβολίας. Όμως επέτρεπε στην ακτινοβολία να τη διαπνάσει τέτοιο βαθμό, ώστε να συντηρείται η απαραίτητη ποσότητα βιταμίνης D. Καθώς απομακρύνονταν από την πατρίδα τους και κατευθύνονταν βορειότερα, οι περίοδες ακτινοβολία που δέχονταν από τον ήλιο μειωνόταν σημαντικά. Εκεί, ενώ η προστασία που στέλνει σκούρα επιδερμίδα τους δεν ήταν τόσο απαραίτητη, αυτή δεν επέτρεπε στην ακτινοβολία να τη διαπερνάσετε στον αναγκαίο βαθμό για τη σύνθεση της απαραίτητης βιταμίνης D. Αυτή η πίεση για απαραίτητη ποσότητα βιταμίνης D ευρώσε την επιλογή και επικράτηση μεταλλάξεων που οδήγησε στην εξέλιξη πιο ανοιχτόχρωμης επιδερμίδας που να ανταποκρίνεται στο ποσό της ακτινοβολίας του όπου κατοικούν. Το χρώμα του δέρματος των ανθρώπων που έζησαν συνεχώς για χιλιετίες σε συγκεκριμένη περιοχή προσαρμόστηκε κατάλληλα ώστε να προστατεύει αλλά και να επιτρέπει την παραγωγή της βιταμίνης D. Μετανάστες που ήρθαν σε αυτή την περιοχή πρόσφατα θα χρειαστούν χιλιάδες χρόνια για να προσαρμοστούν, προαντιμετωπίζοντας κινδύνους σε σχέση με τους αυτόχθονους. Πρόσφατη μελέτη στους κατοίκους του υψηπέδου του Θιβέτ εντόπισε ένα γονίδιο πολύ κοινό σε αυτούς, αλλά πολύ σπανίως στους υπόλοιπους ανθρώπους. Αυτό το γονίδιο ρυθμίζει την παραγωγή αριθμών ερυθρών ομοσφαιρίων και έτσι εξηγεί την καλή προσαρμογή των Θιβετιανών σε χαμηλά επίπεδα οξυγόνου. Σύμφωνα με τη μελέτη, αυτή η μετάλλαξη παρουσιάστηκε στα τελευταία 3.000 χρόνια μέσα σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για τους όρους της εξέλιξης. Οι μεταλλάξεις των γονιδίων του DNA, όπως αυτές που προαναφέραμε, παραπέμπουν στη γεωγραφική περιοχή που επέλεξαν οι άνθρωποι για να κατοικήσουν. Εντυπωσιακό όμως είναι ότι και οι πολιτισμικές διαφορές στον τρόπο ζωής των προγόνων μας αντιστρέφονται στο DNA μας.
Τα νεογνά και τα μικρά παιδιά των ανθρώπων, όπως και των άλλων θηλαστικών, έχουν την ικανότητα να παίρνουν το γάλα διασχόδοντας το δισακχαρίδι λακτώσης σε γλυκόζη και γαλακτώση. Αυτό γίνεται από το ένζημα λακτάσης, το οποίο παράγεται στο έντερο, ενώ με την ενηλικίωση η παραγωγή της λακτάσης σταμάτα και η παρουσία της λακτώσης στην τροφή προκαλεί μια δυσάρεστη κατάσταση που ονομάζεται δυσανεξία στη λακτώση. Όμως, πληθυσμοί στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Αφρική ανέπτυξαν την κοινοτροφία, αλλά και τη μοναδικότητα να συνεχίσουν και μετά την παιδική ηλικία να τρέφονται μεγάλα άλλων ζώων, δηλαδή με το μεγάλα βοηδών, καμήλων και κατσικών αντίστοιχα. Αυτό έγινε δυνατό εξαιτίας μετάλλαξης ενός μόνου ζεύγου των βάσεων του γονιδίου της λακτάσης, που του έδωσε την ικανότητα να παραμένει ενεργό και μετά την ενηλικίωση. Αλλά και η ενασχόληση με τον Γεωργία άφησε τα έθνη στην DNA. Οι αγροτικοί πληθυσμοί χαρακτηρίζονται από τις καταναλώνουν με ποσότητες αμύλου. Η αμυλάς είναι το ένσημα που προκαλεί την υδρόλυση του αμύλου και σε απλούστερα σάκαρα. Στο DNA του χιμπατζή, για παράδειγμα, που τρέφεται με πράσινα φυτά, υπάρχει ένα γονίδιο για την αμυλάς. Στον άνθρωπο όμως μπορεί να υπάρχουν μέχρι και 10 αντίγραφα του συγκεκριμένου γονιδίου. Άτομα που ιδιαίτερα είναι πλούσιοι σε άμυλο έχουν στο DNA του μεγαλύτερο αριθμό των αντίγραφων του γονιδίου, με αποτέλεσμα να πέφτουν καλύτερα το άμυλο. Εκτός από την καταγωγή ολόκληρη της ανθρωπότητας, η έρευνα μπορεί να έχει και πιο προσωπικό χαρακτήρα. Όταν το 1859 ο Κάρολος Σταρβίνος έγραφε το έργο με το οποίο έμεινε στην ιστορία η καταγωγή των ειδών, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα μπορούσε να ανακαλύψει και τη δικιά του καταγωγή. Σήμερα η ανάλυση του ψύχρωμου σώματος του 50χρονου της εγγονού του Chris Darwin, στο πλαίσιο του Ethnographic Project, έδειξε ότι ανοίξει μια από τις πιο κοινές ευρωπαϊκές πατρικές γραμμές της κληρονομικότητας, την απλομάδα RNAV. Όπου οι πρόγονοι του Chris Darwin και οι κατασυνέλλοντες του πρώτου προπάπου του έφυγαν από την Αφρική πριν από 45.000 χρόνια προς τη Μέση Ανατολή και περνώντας από την Ασία κατέληξαν στην Ευρώπη. Αλλά και η ανάλυση του μυτοχονδριακού DNA οδήγησε στην επιπτική περίπτωση του ανθρώπου του Τσέντερ, ενός κοινικού τροφοσυλλέκτη που έζησε πριν από 9.000 χρόνια στην Αγιωτική Αγγλία, στην περιοχή του Τσέντερ Γκόρ, και ο σκελετός του βρέθηκε το 1903 σε μια σπηλιά. Η ανάλυση του μυτοχονδριακού DNA από ένα δόντι του σκελετού έδειξε ότι ανήκει στην απλομάδα U5A που είναι συνήθις, αλλά και η παλαιότερη στην Ευρώπη. Η σύγκριση του DNA των κατοίκων του Τσέντερ Γκόρ με εκείνο του ανθρώπου του Τσέντερ ανέδειξε μία εξαιρετική ταύτιση. Ένας Άγγλος δάσκαλος, ο Άντριαν Τάργκετ, ήταν απευθείας απόγονος του ανθρώπου του Τσέντερ από την πλευρά της μητέρας. Έτσι, ο Άντριαν Τάργκετ είναι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που έχει την επιβεβαιωμένη την πιο παλιά συγγένεια. Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε ότι οι μεταλλάξεις του DNA μπορούν να διαφωτίσουν σκοτεινά κομμάτια της ιστορίας της ανθρωπότητας. Με σημαντικότερη ως τώρα ανακάλυψη, την κοινή αφρικανική καταγωγή όλων μας. Όπως παρατηρεί ο Dr. Spencer Wells, γενικός ερευνητής του Genographic Project, είμαστε όλοι στην πραγματικότητα εξαδέρφια που μας χωρίζουν 2.000 γενιές. Έτσι, μπορούμε να δούμε ότι οι ρίζες της ανθρωπότητας μπορούν να μας εκλείψουν. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία παρουσίαση.